πούμε ότι και τα δύο είναι unclassified, δηλαδή δεν είναι απόρριτα σημειώματα, άρα δεν του δίνουν μεγάλη σημασία οι συντάκτες τους. Και τα δύο έχουν ένα disclaimer στην αρχή, δηλαδή μια σημείωση που λέει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια. Μάλιστα. Το πρώτο λοιπόν είναι στις 13 Δεκεμβρίου του 2017. Και αναφέρονται, όπως βλέπετε στην αρχή του, μία σειρά από ονόματα. Ο συντάκτης είναι πάντα ο ίδιος. Είναι ο νομικός σύμβουλος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, που γράφει εκ μέρους του κλιμακίου, του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τις ελληνικές αρχές, προς την κυρία Τουλουπάκη. Αυτή είναι η παραλήπτρια του σημειώματος. Και έχει αυτά τα ονόματα. Είναι ο κύριος Φρουζής, ο αντιπρόεδρος. Είναι κάποιοι διαφημιστές. Είναι ο κύριος Μανιαδάκης, ο πρώην σύμβουλος των Υπουργών. Ο κύριος Μανίας, ο οποίος και αυτός έπαιζε ρόλο συμβούλου. Η γυναίκα του Γιάννη Στουρνάρα, η κυρία Νικολοπούλου, που έχει την εταιρεία που κάνει τα ιατρικά συνέδρια, και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Εδώ η λογική που δίνονται αυτά τα ονόματα είναι για περαιτέρω έρευνα. Τώρα, στο σημείο μας, το δεύτερο έγγραφο, έτσι, 21 του 2018. Έχουμε βέβαια τη μετάφρασή του εδώ πέρα. Δεν έχουμε το original, αλλά και το original που το έχω δει έχει ακριβώς αυτή τη σειρά. Και εμφανίζονται ονόματα 7 πολιτικών. Του κυρίου Λοβέρδου, του κυρίου Σαλμά, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Λικουρέτζου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Αβραμόπουλου. Τι έχει συμβεί μεταξύ της 13 Δεκεμβρίου, της 13 Δεκεμβρίου και της 23 Ιανουαρίου? Απολύτως τίποτα. Εκτός από τις καταθέσεις των μαρτύρων σε ελληνικές αρχές. Δηλαδή των μαρτύρων, εννοώ, που είναι υπό προστασία στις ελληνικές αρχές. Αυτές οι καταθέσεις προφανώς. Άρα αυτές είναι που έχουν εμπλουτίσει την πληροφόρηση που έχει το FBI. Δεν προέρχονται αυτά τα ονόματα από έρευνα των ίδιων των Αμερικανικών αρχών. Όχι. Δεν προέρχονται από έρευνα των ίδιων των Αμερικανικών αρχών. Και βλέπουμε ότι και στα ονόματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Κουτρουμάνης και ο κύριος Πικραμένος. Διότι οι καταθέσεις αυτές δόθηκαν αργότερα. Που αφορούν τους ίδιους και δεν μπορούσαν να είναι στο σημείωμα της 23 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Τώρα, με φόντο, κυρίες και κύριοι, ακριβώς αυτά τα έγγραφα πριν από λίγο.